Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε, είναι ιδιαίτερη τιμή για τα Δωδεκάνησα ότι τιμάτε με την παρουσία σας τον εορτασμό της 70ης επετείου της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα. Στα πολιτικά και πολεμικά γεγονότα που σφράγισαν την ιστορία της Ελλάδας ήταν και το Δωδεκανησιακό ζήτημα. Τα Δωδεκάνησα στο σταυροδρόμι των μεγάλων θαλάσσιων οδών, τον ιστορικό χώρο όπου συναντήθηκαν και συγκρούστηκαν λαοί και πολιτισμοί, είναι από αρχαιωτά τον χρόνο δεμένα με τις τύχες του ελληνισμού. Εντούτοις, μόλις το 1947 ενσωματώθηκαν με το ελληνικό κράτος. Ήταν απέτηση του ελληνικού λαού και είχε χυθεί πολύ ελληνικό αίμα για την εκδίωξη των κατακτητών από τα Δωδεκάνησα. Ιστορικά, στις 2 Φεβρουαρίου 1947 υπογράφεται η Συνθήκη Ειρήνης Ιταλίας και Συμμάχων και το άρθρο 14, στο άρθρο 14 αναφέρεται: η Ιταλία εκπορεί εις την Ελλάδα εν πλήρη κυριαρχία δασμίσου στη Δωδεκανήσου, Αστυπάλαια, Ρόδο, Κάλπη, Κάρπη, Κάσου, Τύλο, Νήσιρο, Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο, Σύμι, Κό και Καστελόριζο, ως και τα σπαρακείμενα της Ήδας. Την 21η Μαρτίου 1947, ο Άγγλος ταξίαρχος Πάρκερ υπογράφει στη Ρόδο το πρωτόκολλο παράδοσης στη Δωδεκανήσου τον Έλληνα στρατιωτικό διοικητή, αντινάβαρχο Περικλείο Ανίδη. Στις 22 Οκτωβρίου 1947 επικυρώνεται η συνθήκη Ελλάδας-Ιταλίας και στις 28 του ίδιου μήνα γίνεται η προσάρτηση του Δωδεκανήσου. Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, τεύχος 7, κάθετος 9/1/48, δημοσιεύεται ο νόμος 518 του 48 περί προσαρτήσεως της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα, ο οποίος στην πρώτη παράγραφο του μόνου άρθρου αναφέρει ενίσχυση της Δωδεκανήσου, όπως προαναφέρθησα, ως και επαρακείμενη νησίδε είναι προσυρτημένη στο ελληνικό κράτος από τις 28 Οκτωβρίου 1947. Στις 7 Μαρτίου 1948, με την παρουσία του επίσημου ελληνικού κράτους ή του τότε ανώτατου άρχοντα, των μελών της κυβέρνησης και της στρατιωτικής ηγεσίας, επισφραγίζεται σε επίσημη τελετή η ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα. Ήταν η ημέρα της δικαίωσης των αγώνων και των θυσιών του δωδεκανησιακού λαού. Σήμερα, ο εορτασμός της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα αποτελεί ένα ιστορικό αναστοχασμό των Δωδεκανησίων για το παρόν και το μέλλον των Δωδεκανήσων. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε, η ιστορία κάθε τόπου πληροδοτεί αξίες και διδάγματα, τα οποία πρέπει να αποτελούν το φάρο και να καθοδηγούν τις επόμενες γενιές στους στόχους και στα οράματά τους. Τα Δωδεκάνησα, αναπόσπαστο τμήμα του ελληνισμού, είναι φάρι και κοιτίδες της ιστορίας του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πολιτισμού. Ένα αρχιπέλαγος διάσπαρτων και απομακρυσμένων μεταξύ των νησιών, που οι άνθρωποι τους πάλεψαν με κατακτητές. Όμως δεν κουράστηκαν να αντιστέκουν, να αγωνίζονται στου πελάγου στα κύματα και να μεταφέρουν μηνύματα πολιτισμού, δημιουργίας, έμπνευσης και ειρήνης, όπως αναφέρει ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Έντουαρτ Κάπς, στις 28 Δεκάτου 1944, λέει ο Κάπς. Οι Δωδεκανήσιοι κατάφεραν να κρατήσουν αναλύοντες τις αξίες μιας ράτσας ιδιαίτερα πληγισμένης, καλλιεργημένης, φίλευνης και αυτάρτους. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε, τα Δωδεκάνησα, στην ευαίσθητη αυτή γεωπολιτική τους θέση, δίνουν το δικαίωμα στην πατρίδα μας να αξιώνουν, σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, τον απαιτούμενο σεβασμό. Γιατί η ελληνικότητα των νησιών του Αιγαίου είναι ιστορικά απαράγραπτη και εθνικά αδιαπραγμάτευτη. Όπως ανέφερε ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στις 12 Φεβρουαρίου 1992. Σωστότατε, κύριε Πρόεδρε, το Αιγαίο είναι ο πνεύμονας της πατρίδας και της Ευρώπης, που η γεωπολιτική του θέση στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια σκακέρα προσδίδει στην πατρίδα μας
το σπουδαιότερο διαπραγματευτικό. Ο διτός αυτός ρόλος των νησιών ως εξωτερικό σύνολο της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πολυδιάσπαση του χώρου τους προσδίδει μια μοναδικότητα. Η νησιωτικότητα όμως έχει τους δικούς της κώδικες, την δική της σημειολογία και σίγουρα τα δικά της προβλήματα. Προβλήματα που διαφοροποιούνται από νησί σε νησί. Μια νησιωτική περιφέρεια διαφοροποιείται από μια άλλη περιφέρεια, κυρίως από τον βαθμό της γεωγραφικής της απομόνωσης. Για να σχεδιάσουμε το μέλλον των νησιών μας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να διδαχτούμε από το παρελθόν και να κατανοήσουμε το παρόν. Το παρόν συνδέεται κυρίως με την ανάγκη συνεχούς αναπτυξιακής παρέμβασης στον νησιωτικό χώρο. Η απαιτεί την άμεση λήψη μέτρων και πολιτικών για την αντιμετώπιση των μόνιμων μειονεκτημάτων και των σοβαρών ελλείψεων των νησιών. Οι νησιωτικές πολιτικές πρέπει να στοχεύουν στη βιωσιμότητα των νησιώτικων κοινωνιών, με στόχο τη δημιουργία αναπτυξιακά αυτόνομων νησιών που να διαθέτουν βασικές υποδομές και υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος στους τομείς της υγείας, της παιδείας, της ενέργειας, των μεταφορών και επικοινωνιών, για να εξυπηρετείται και ο κάτοικος του πιο απομακρυσμένου νησιού. Η Ρόδος, πρωτεύουσα των Δωδεκανήσων, με ιδιαίτερη ιστορική ταυτότητα, μεγαλοπρέπεια και διεθνή αναγνωρισιμότητα, παραμένει εγκλωβισμένη. Οι εξαιρετικές επιδόσεις των κατοίκων της στους τομείς της οικονομίας, της ανάπτυξης, των τεχνών και των γραμμάτων, συνεισφέρουν τα μέγιστα στην εθνική μας προσπάθεια, στην αναγέννηση και στην ανασυγκρότηση του κράτους. Επιτρέψτε μου, η Ρόδος όμως για μια ακόμη φορά παραμένει χωρίς ανταπόδοση, με υποβαθμισμένες υποδομές, αρνητικά κίνητρα ανάπτυξης, με την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, δέσμια στο ΤΑΙΜΕΡ, νυν υπερταμείο, για ακίνητα που έχουν ποτιστεί με αίμα και υδρότα των προγόνων. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι αυτού του τόπου αντέχουν, δημιουργούν και εμπνέουν, διατηρώντας τη συνοχή τους και αναλύωτη την εθνική τους συνείδηση. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε, ο Όμηρος όρισε το γέρας την τιμή ό,τι ο Δήμος έδωκε. Σήμερα, η πανηγυρική τούτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, προς τιμή σας, με την παρουσία των εκκλησιαστικών αρχών, των κυβερνητικών και κοινοβουλευτικών μας εκπροσώπων, της Περιφερειακής και Δημοτικής Αρχής, των εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων, των φορέων και των πολιτών της Ρόδου, αυτών των κατά των Όμηρων έπαινων πραγματώνουμε και σας ανακηρύσουμε επαξίως επίτιμο Δημότη του Δήμου Ρόδου.